Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Είναι φανερό πως με τόση φασαρία δεν μπορεί να γίνει μάθημα και η δασκάλα βρίσκεται σε απόγνωση. Καλώς ήρθατε στο νέο μας επεισόδιο που, όπως μάλλον θα έχετε ήδη καταλάβει, θα γνωρίσουμε τους κανόνες καλής συμπεριφοράς στο σχολείο. Για πάμε! Τώρα που μεγάλωσες, θα φύγεις από τον νηπιαγωγείο. Θα πας στο δημοτικό σχολείο. Ίσως σε τρομάζει αυτή η αλλαγή, αλλά δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς, αρκεί να ακολουθήσεις τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς που θα μάθουμε παρέα. Το πρωί, για να μπούμε στην τάξη, κάνουμε μια σειρά ο ένας πίσω από τον άλλον. Μπαίνουμε ήσυχα στην τάξη και καθόμαστε στο θρανίο μας. Αφού πρώτα κρεμάσουμε την τσάντα δίπλα στο θρανίο ή στην πλάτη της καρέκλας. Θα βγάλουμε από την τσάντα μας το μολύβι, τη γόμα και το βιβλίο ή το τετράδιο που θα μας ζητήσει η δασκάλα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος προσέχουμε το μάθημα και δεν σηκωνόμαστε από την καρέκλα, ούτε συζητάμε για άσχετα θέματα. Κυρία, σε πόση ώρα βγαίνουμε διάλειμμα? Όταν θες να μιλήσεις στο μάθημα ή να ζητήσεις τουαλέτα, σήκωσε απλά το χέρι σου χωρίς να φωνάζεις «Κυρία! Κυρία!». Όταν χτυπάει το κουδούνι, βγαίνουμε ήρεμα για διάλειμμα. Μπορούμε να παίξουμε με τους φίλους μας και να διασκεδάσουμε. Να θυμάσαι όμως πως και στο διάλειμμα υπάρχουν κανόνες. Παίζουμε πάντα ήρεμα και δεν σηκώνουμε το χέρι μας για να χτυπήσουμε άλλα παιδιά ή να σπρώξουμε. Μιλάμε πάντα ευγενικά στους συμμαθητές μας και στους δασκάλους. Ενώ βοηθάμε αν κάποιος χρειάζεται βοήθεια. Τα σκουπίδια από το φαγητό μας τα πετάμε πάντα στον κάδο σκουπιδιών και ποτέ στο πάτωμα. Αν τηρήσεις αυτούς τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς στο σχολείο, είναι σίγουρο πως και εσύ αλλά και οι συμμαθητές σου θα περάσετε αξέχαστα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!